Άρα, ταχύτητα και βραδύτητα, να δούμε λίγο το παράδειγμα. Θυμάστε ότι σας είχα δώσει ένα παράδειγμα που είχαμε, ας πούμε, 4 ανθρώπους που πρέπει να περάσουν μία όχθη με μία γέφυρα. Το θυμάστε αυτό? Ναι. Και βλέπαμε ότι έχουμε την τάση όλοι να παίρνουμε τον πιο γρήγορο. Θα του κάνουμε να κάνει όλη τη δουλειά, μέχρι να πεθάνει βέβαια, όπως πάντα. Και ξεχνάμε την βραδύτητα. Άρα, αυτός που ασχολείται πρώτα με τη βραδύτητα, στο τέλος έχει ταχύτητα. Αυτός που ασχολείται με την ταχύτητα, στο τέλος έχει βραδύτητα. Αυτό τι σημαίνει πάνω κάτω? Άμα δεν έχεις μια καλή προετοιμασία, που βέβαια χάνεις χρόνο να προετοιμαστείς, και όταν ξεκινάς, αλλά π.χ. συμφέρει, ας πούμε, όταν θα τρέξεις, να τρέξεις με καρφιά ή όχι? Καρφιά. Είμαστε εντάξει? Για να τρέξεις με καρφιά πρέπει να βάλεις τα παπούτσα. Όλος τρέχει κατευθείαν. Αυτός που τρέχει κατευθείαν θα έχει ταχύτητα. Όμως λίγο πιο μετά θα αρχίσει να πηγαίνει με βραδύτητα, γιατί δεν αντέχει τόσο πολύ. Αυτός που έχει τα καρφιά θα έχει βραδύτητα επειδή τα βάζει τα παπούτσα, και μετά θα έχει ταχύτητα επειδή είναι καλά εξοπλισμένος. Αυτό το πράγμα σαν concept πρέπει να το δείτε, ότι για την ομάδα κάποιος που λέει την ώρα του brainstorming μη βιαζόμαστε, να το ξαναεξετάσουμε, μπορεί να βοηθήσει την ομάδα να μην πάει σε μια κατεύθυνση. Εντάξει. Άρα θα έχουμε ένα θέμα επίσης με το backtracking. Το backtracking είναι ο τρόπος με τον οποίο παρακολουθώ έναν γράφο όταν έχω πολλές επιλογές και πρέπει να ξαναρθώ πίσω και να ξανακάνω. Αστρέξει, κατανοητό? Ναι. Βασίλη, αυτό το έχουμε. Ωραία. Το backtracking είναι λιγότερο αποτελεσματικό από τους γενετικούς αλγόριθμους. Αλλά είναι πιο δύσκολο να το βάλεις το άλλο. Ξαναέρχομαι σε αυτή την ιδέα. Είναι αυτό που σας είπα, ανθεκτικότητα σε βάθος χρόνου είναι το βέλτιστο. Μια ομάδα που είναι ανθεκτική σε βάθος χρόνου είναι η βέλτιστη. Μια ομάδα που είναι η βέλτιστη σε βάθος χρόνου δεν είναι ανθεκτική. Okay, το παράδειγμα απλό που παίρνουμε είναι το εξής. Έχουμε αεροπλάνο με ανταπόκριση, παίρνουμε το αεροπλάνο, περιμένουμε την ανταπόκριση, παίρνουμε το επόμενο αεροπλάνο. Εσείς θα θέλατε να έχετε το αεροπλάνο μόλις μπαίνεις, βγαίνεις, μπήκες. Αυτό το μοντέλο αυτό φαίνεται να είναι το βέλτιστο. Okay. Τώρα παίρνω το άλλο μοντέλο. Okay. Αλλά εδώ θα βάλω μία ώρα. Ό,τι και να γίνει, ακόμα και το αεροπλάνο είναι έτοιμο, εγώ θα φύγω μετά από μία ώρα. Εσείς όταν το βλέπετε αυτό νευριάζετε, λέτε, μα αφού είμαστε όλοι έτοιμοι, είμαστε να μπούμε, γιατί δεν φεύγει? Αυτό εδώ, το σύστημα το οποίο είναι ανθεκτικό, μπορεί να απορροφήσει λάθη. Καθυστερήσεις, καταμέτρηση. Εμείς τώρα που ήρθα είχαμε μια βλακεία του τύπου, έψαχναν μια βαλίτσα για κάποιον που δεν θα μπει. Η βαλίτσα σου είχε μπει μέσα. Αυτό τώρα για την αεροπορία είναι ό,τι χειρότερο. Γιατί πρέπει να τη βρουν αυτή τη βαλίτσα, και δεν είναι απλώς τη βγάζουν όλες, γιατί άμα τις βγάλουν όλες είναι ακόμα χειρότερο. Πρέπει γρήγορα να την εντοπίσουν. Είναι αυτά τις μικρές ετικέτες που έχετε, τις διακριτικές, όχι τις μεγάλες μακρουλές, τις μικρές. Άρα λέω απλώς, αυτό το μοντέλο είναι ανθεκτικό, αυτό εδώ είναι βέλτιστο. Είναι βέλτιστο αν όλα πάνε καλά. Πότε τα πράγματα πάνε όλα καλά? Ποτέ. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό στο δικό σας τον τομέα. Γι' αυτό να μην νομίζει η Πάφος ότι είναι όλα θεωρητικά και τα βάζουμε αμέσως. Πρέπει μετά να δούμε αν αυτά αντέχουν. Εντάξει. Αν αντέχουν τι? Για τον Ατέμι, διαταραχές. Άρα, πρίζουμε λίγο το σύστημα, κοιτάζουμε πώς πάει. Βάζω εγώ τον Πέτρο να σημαδέψει με το πολυβόλο και κάθομαι δίπλα του και τον τσιμπάω έτσι. Εντάξει.
σε τακτικά διαστήματα, θα δείτε ότι ξαφνικά θα βρει ότι πρέπει να χτυπήσει ανάμεσα στα δύο. Αν το κάνω πιο γρήγορα, θα συντονιστεί. Αλλά θυμάστε ότι οι σνάιπερ δεν κάνουν μόνο την αναπνοή, κάνουν και την καρδιά. Άρα είναι ικανοί να χτυπήσουν ανάμεσα σε δύο. Οι κλασικοί άνθρωποι δεν κάνουν αυτό, γιατί δεν τους απασχολεί. Άμα η καρδιά σας κάνει πουμ-πουμ, να σκεφτείτε πότε θα ρίχνετε. Στο πουμ ή στο πουμ-πουμ. Θα δείτε, δεν έχετε ιδέα, γιατί άμα δεν κάνετε λίγο βιολογία, δεν ξέρετε τι κάνει εκείνη τη στιγμή η καρδιά. Όταν όμως εσύ ρίχνεις στα 1600 μέτρα. Ωραία. Άρα, εδώ είναι πάλι το ίδιο, να κάνουμε τώρα για την επιχείρηση. Έχετε πρώτα απ' όλα την ομάδα. Η ομάδα έχει τις δικές της τριβές, εσωτερικές. Η ομάδα αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα που είναι απ' έξω. Το πρόβλημα είναι αντικειμενικό. Άμα δεν θέλετε να έχετε προβλήματα μέσα στη δουλειά σας, είναι πολύ απλό, φύγετε από τη δουλειά. Η δουλειά είναι ένα συνοθήλευμα προβλημάτων, εντάξει. Άμα θες λοιπόν να μην έχεις ένα πρόβλημα με μία πώληση, μην μπεις στον διαγωνισμό, εντάξει. Αλλά μετά, άμα δεν έχεις κανένα πρόβλημα, να σκεφτείς ότι μπορεί και να είσαι νεκρός. Ξέρω, θα χτυπήσεις. Πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε ότι το έργο είναι μία διαχείριση προβλημάτων, τα οποία πρέπει να δώσουν μία λύση. Πολύ συχνά θα θέλαμε να έχουμε μόνο τη λύση. Το βλέπετε και με το Κυπριακό, λέμε συνεχώς η λύση, η λύση, η λύση. Στο τέλος είναι, το έχουμε πει τόσο πολύ συχνά, που δεν ξέρουμε πια ότι το Κυπριακό είναι ζήτημα και όχι πρόβλημα. Αλλά κανονικά όταν ακούσει γεωπολιτική issue, ζήτημα, φάει 40 χρόνια, 50 χρόνια, 70 χρόνια. Όταν ακούς πρόβλημα, αυτό θυμίζει πιο πολύ τη μάχη, το άλλο θυμίζει πιο πολύ τον πόλεμο. Εδώ είναι πάλι το ίδιο. Όταν εσείς παράγετε ένα έργο, παράγετε το έργο μέσω της ομάδας. Το πρώτο πράγμα που δεν πρέπει να κάνετε, το λέγαμε και χθες αυτό, είναι ότι δεν πρέπει να έχετε ομάδες ξεχωριστές. Αλλά το κλασικό τι κάνετε, κάνετε μια διεύθυνση, παράγετε, ας πούμε, πες ότι έχουμε ομάδες. Η κάθε μία έχει έναν ρόλο, διάφορα πράγματα. Το πρώτο πράγμα που σας προτείνω εγώ, τώρα δεν ξέρω αν θα τα εφαρμόσει αυτά ο φίλος μου, αλλά σας το λέω, κάπου πρέπει να αλλάζετε τις ομάδες. Γιατί άμα δεν τις αλλάξετε, τότε μπαίνετε σε μια κατηγορία επιμερισμού, που είπαμε πρωτήτερα. Άρα έχετε ένα δέντρο. Εδώ είναι μερικοί που θα κάνουν καλή ομάδα. Ένα πράγμα που πρέπει να καταλάβετε είναι ότι μερικές ομάδες θα είναι κατώτερες. Μπορείς τώρα μετακινώντας έναν, βάζεις την άλλη ομάδα, αυτή να ανεβεί και άλλη χωρίς να κατεβεί με έναν άλλον. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό το λέει λοιπόν το ανθρώπινο δυναμικό. Το ανθρώπινο δυναμικό μας λέει ότι όταν κάνετε σωστές αλλαγές, μπορείτε να έχετε έως συν 35% απόδοση. Άρα για την Πάφο αυτά είναι μετρήσιμα, τα έχουμε κάνει. Όταν είναι με μηχανές, μπορεί το βέλτιστο να πιάσει κάτι σαν 7%. Εντάξει, άρα λες παιδιά, εγώ θα αλλάξω όλες τις μηχανές. Και μετά τι αντιλαμβάνεσαι, ότι δεν τις χειρίζονται καλά. Τι θες κάνεις. Εντάξει, είναι το ίδιο, ας πούμε, αγοράζεις αεροσκάφος, δεν είναι πιλότος. Okay. Είναι με εκεί που έχουν μήλα, αλλά δεν έχουν μήλα. Βεβαίως, όλα σε θεωρητικό επίπεδο. Όχι, δεν θα τα βγάλεις πέρα έτσι. Γιατί αυτό το θεωρητικό μπαίνει όλο και πιο βαθιά στο πρακτικό. Αλλά σιγά σιγά θα δεις. Γιατί αλλιώς ξέρεις κάτι, η άλλη πορεία είναι το διαισθητικό. Εγώ πρακτικά τα βλέπω διαφορετικά. Να ξέρεις ότι εκεί πέρα είναι τα μεγάλα λάθη. Αλλά το πρώτο πράγμα που έχει να έχεις στο μυαλό σου είναι στις ομάδες. Η σιγουριά παράγει λάθος. Εντάξει. Όσο πιο μεγάλη είναι η σιγουριά, τόσο πιο μεγάλο θα είναι το λάθος. Γι' αυτό χρειάζεται μια μικρή αμφισβήτηση. Βέβαια, όχι μια συστηματική, γιατί τότε είναι λάθος. Αλλά του τύπου είσαι σίγουρος. Εντάξει. Άμα αρχίζει ο άλλος λέει, ωραία, ναι, νομίζω. Όπα ρε μεγάλα. Αν νομίζεις, τότε δεν είσαι σίγουρος.
Εντάξει. Άμα σας πω 1 συν 1 πόσο κάνει, θα μου πείτε νομίζω 2. 2 θα πείτε. Εντάξει. Έχω και τους άλλους που θα μου κάνουν πιο έντεχνο. Εστιμώ ότι θα ήταν καλό να απαντήσω 2. Τουλάχιστον σήμερα. Οκ. Okay. Τώρα άμα σας πω 1 συν 1 κάνει 10. Είμαστε εντάξει. Λάθος. Ήσουν σωστός, πήρε να πάρεις πόντο, αυτός πήρε να πάρει μείον ένα, αλλά μετά το αρχίζει με γάμα. Λοιπόν, ξανά, 1 συν 1 κάνει 10, ναι ή όχι. Διαδικό σύστημα. Σωστό. Αυτό έπρεπε να πει σε έναν άνθρωπο να πάρει τον πόντο, όχι εξαρτάται. Δεν μπορώ να κάνω 1 συν 1 κάνει 9. Αλλά 1 συν 1 κάνει 10 όταν είμαι σε διαδικό. Οκ. Okay. Θα πρέπει να βάλω εδώ 2. Είναι κατανοητό σε όλους. Οκ. Okay. Ας πούμε ότι δεν το βάζω. Ξαναλέω. Θέλετε να είστε σε μια ομάδα. Θέλετε να είστε δημιουργικοί. Προτείνετε να βάλετε 1 συν 1 κάνει 2 ή 1 συν 1 κάνει 10. Κάνει 10. Είδες πλαστικότητα όμως, ενώ στην αρχή έλεγες, λοιπόν, τώρα θα το κάνουμε αλλιώς. Λέω, 1 συν 1 ίσον, βάζετε ό,τι θέλετε, πείτε μου κάτι έξυπνο. Τώρα που το ξέρετε, κανένα δεν θα πει 2. 100. 100 δεν υπάρχει. Όχι, δεν θα το κάνουμε για πλάκα. Εγώ συνέχισα να σε αγαπώ, να το ξέρεις. Λοιπόν, το 1 συν 1 κάνει 10, στην πραγματικότητα δεν κάνει 10, κάνει 1-0. Τεχνικά. Η λέξη 10 δεν υπάρχει στο διαδικό σύστημα. Αλλά προσπαθώ να πω το εξής. Ότι αυτό εδώ είναι μια ιδέα που όταν θα την πετάξει κάποιος θα τον απορρίψετε. Θα είναι το κλασικό. Όταν θα πετάξει 1 συν 1 κάνει 2 θα τον αποδεχτείτε και είναι άχρηστο. Άρα εδώ η ομάδα πρέπει να καταλάβει τη διαφορά μεταξύ της χρήσης και την ουσία. Τώρα, εδώ αν βιάζεστε με αυτό το σεμινάριο που κάνουμε, το πιο κλασικό ενώ εγκέφαλος σας είναι κλασικός, είναι του τύπου, ωραία, στη δουλειά μου τι θα κάνω. Μετά, ξανά, είναι κλασικός. Στη δουλειά μου τι θα κάνω. Όταν είναι δογματικός. Και στη δουλειά μου τι θα κάνω. Μα δεν σας κάνω τη δουλειά σας, σας κάνω το μυαλό σας. Μετά εσείς θα επιλέξετε τι θα χρησιμοποιήσετε στη δουλειά. Η ουσία ποια είναι. Η ουσία είναι ότι, άμα κοιτάει τα θεμέλια, δεν υπάρχει απαραίτητα αμέσως χρήση. Θες να κοιμηθείς το βράδυ. Βάζεις σκηνή ή ουρανοξύστη. Σκηνή. Να κοιμηθείς. Ένα βράδυ. Θες να κοιμηθείς 2 βράδια. 3, 4, 5. Πότε φτιάχνεις πολυκατοικία. Όσο φτιάχνει την πολυκατοικία, μπορεί να κοιμηθεί στην πολυκατοικία. Όχι. Άρα είναι άχρηστο. Άρα σου λέει, μα εγώ είναι να κοιμηθώ. Ναι, ρε φίλε, αλλά όταν θα φτιάξει την πολυκατοικία θα κοιμούνται δεν ξέρω πόσα άτομα. Όταν είσαι στη σκηνή, θα κάνει. Άρα, στην πραγματικότητα, η ουσία, να ξέρετε, σε μια ομάδα, συνήθως όταν κάνετε κάτι το ουσιαστικό, δεν είναι απαραίτητα χρήσιμο. Όταν κάνετε κάτι που είναι χρήσιμο, δεν είναι απαραίτητα ουσιαστικό. Οκ. Okay. Αλλά παίρνουμε το σπίτι. Αγοράζετε ένα σπίτι. Όταν αγοράζετε ένα σπίτι, τι κάνετε το πρώτο πράγμα. Κοιτάζετε. Κοιτάζετε αν έχει τουαλέτες. Έχετε αγοράσει σπίτι χωρίς τουαλέτα. Όχι. Γιατί είναι χρηστικό. Έχετε αγοράσει σπίτι χωρίς κουζίνα. Όχι. Γιατί είναι χρηστικό. Έχετε αγοράσει σπίτι χωρίς βιβλιοθήκη. Βεβαίως. Ναι. Ωραία. Πού σπαταλάτε τον περισσότερο χρόνο. Τεχνικά, στην κουζίνα και στην τουαλέτα, που είναι συνδεδεμένα. Μετά, εφόσον έχετε φάει... Βενάκης, όχι, θες να κοιμηθείς στο ενδιάμεσο κάπου, εντάξει. Ωραία, πας στην κρεβατοκάμαρα. Πότε πας στο σαλόνι. Το σαλόνι είναι πολυτέλεια. Είναι το διανοητικό. Αν όμως το σκεφτείς, θα δεις ότι εκτός από τον ύπνο, που κοιμάσαι κάμποσες ώρες, το περισσότερο χρονικό διάστημα το έχεις στο σαλόνι, εκεί που είναι άχρηστο.
Στο σαλόνι που είναι άχρηστο, εκεί βάζει τα βιβλία τα οποία είναι και αυτά άχρηστα. Άρα το πιο άχρηστο σημείο του σπιτιού είναι το σαλόνι. Μιλάω για αληθινό σαλόνι και όχι αυτά τα living room που δεν έχουν ούτε ένα βιβλίο και είναι εξοργιστικό μόλις το βλέπεις, λες Παναγία μου. Ένα βιβλίο σε αυτό το σπίτι και ξέρετε, συνήθως είναι οι γονείς που λένε τα παιδιά δεν διαβάζουν. Τι να διαβάσουν, τους στίχους. Άμα το παιδί δεν βλέπει τίποτα, δεν έχει όρεξη να διαβάσει. Ωραία. Άρα, λέω λοιπόν τώρα, η ουσία. Η ουσία την ομάδα είναι να λύνει προβλήματα ή να βρίσκει λύσεις. Βρίσκει λύσεις. Λάθος. Να λύνει προβλήματα. Ναι. Άμα λύσεις προβλήματα, βρίσκεις και λύσεις. Άμα, το να βρίσκεις λύση είναι ότι την έχεις κλέψει από κάποιον άλλον τη λύση. Σε κλέφτης. Η ιδέα ποια είναι. Είσαι καταναλωτής ή παραγωγός. Άμα παράγεις καραμπόκι, που σκέφτεται να το φας. Άμα τρως καραμπόκι. Άμα δεν έχει, δεν θα το φας. Ωραία. Άμα βρίσκεις λύση, σημαίνει είναι λογοπαίγνια, γι' αυτό την πατήσατε. Είναι η λύση του άλλου. Ωραία. Θα σου το έλεγα αλλιώς, να καταλάβεις τώρα. Παράγεις πρόβλημα ή αγοράζεις λύση. Παράγεις λύση. Πώς. Άμα βρίσκεις λύση. Όχι, δεν έχει βρίσκει τώρα. Έχω βάλει αγοράσει. Εντάξει. Λέω ξανά. Παράγεις πρόβλημα ή αγοράζεις λύση. Ναι, σωστός ο Ανδρέας. Και τα δύο. Όχι. Όχι. Αυτός που αγοράζει λύση είναι πάντοτε εξαρτημένος. Όταν λυπάσαι κάποιον, του δίνεις ψάρι να φάει. Όταν δεν το λυπάσαι, του μαθαίνεις να ψαρεύει. Κινέζικη παροιμία. Όχι κινέζικη, είναι του Μάου. Χειρότερο. Ωραία, ότι εγώ σπάνια κάνω τέτοιες αναφορές, να πούμε και του στραβού το δίκιο. Λοιπόν, όταν λοιπόν έχεις το εργαλείο, είναι διαφορετικό από το να έχεις τη χρήση. Καταλάβετε τι λέω. Μια ομάδα που είναι ικανή να φτιάξει σφυρί, μπορεί να φτιάξει πολλά πράγματα. Μια ομάδα που είναι ικανή να χρησιμοποιήσει το σφυρί, μπορεί να κάνει λίγα πράγματα. Όλοι έχετε πιάσει ένα σφυρί στη ζωή σας, έτσι γίνεται. Μάλιστα. Έχετε παρατηρήσει ότι άμα κάνετε την τομή την κάθετη από αυτό που πιάνετε, θα βρείτε ότι είναι μια συνάντηση η οποία είναι μια καμπύλη που είναι τι. Είναι σχεδόν παντού μηδενική η δεύτερη παράγωγός της. Μου είναι καλά. Φαντάζεστε. Το είδες στο σφυρί μου. Ε. Με καμπύλη που είναι σχεδόν παντού μηδενική η δεύτερη παράγωγος. Αυτό είναι φτιαγμένο, να ξέρετε, το σφυρί είναι φτιαγμένο για να το κρατάτε καλά. Εσείς θεωρείτε πρώτα ότι το σφυρί είναι φτιαγμένο για να χτυπάει. Αν είναι πολύ απλό, πάρετε το ίδιο σφυρί και βάλετε το μόνο με μέταλλο. Και χτυπήστε ένα σφυρί. Πρέπει να υπάρχει σαν μια μορφή, ένα σβήσιμο. Είναι το ίδιο με το πυρούνι. Το πυρούνι. Ποιος είναι ο πρώτος στόχος του πυρουνιού. Λάθος. Να κρατάς. Λάθος. Να μην τριβείς η γλώσσα. Σχεδόν καλό. Να φορτώνει. Να μεταφέρει. Να μην πληγώνει το χέρι σου. Άμα ξαναδείς τα πυρούνια θα δεις ότι η άκρη είναι πάνω τη στρόγγυλη. Πατάει εδώ. Αυτό είναι από την αρχή. Okay. Το πρώτο πράγμα είναι ότι ένα εργαλείο δεν πρέπει να πληγώνει τον χρήστη. Ναι. Άρα το θέμα, ξέρεις κάτι, πες ότι σου δίνουν ένα όπλο και κάθε φορά που ρίχνεις σου κόβει το δάχτυλο. Ποιος το έκανε αυτό το πράγμα.
Εντάξει. Αλλά φαντάσου τώρα ένα σφυρί που είναι το ίδιο. Πρέπει να καταλάβετε, το πρώτο πράγμα που σου φτιάχνει κάποιος όταν είναι εργαλείο είναι να σε προστατεύει. Το πυρούνι έχει 3 ή 4. Γιατί δεν έχει 2. Ναι, αλλά θα το έλεγες πυρούνι αυτό. Πυρούνι. Άρα, εγώ είπα πυρούνι. Ξαναρχόμαστε πάμε. 3, 4. Άρα, στην αρχή το πυρούνι δεν υπήρχε. Στο μεσαίωνα δεν υπήρχε το πυρούνι. Okay. Το μαχαίρι υπάρχει γιατί κόβεις. Το μαχαίρι υπήρχε από πριν. Και έχει ενδιαφέρον ιστορικά το μαχαίρι υπάρχει πριν το πυρούνι. Άρα, στην πραγματικότητα το πρώτο πράγμα που εμφανίστηκε είναι η φούρκα. Αλλά όταν έκοβαν το κρέας στο μεσαίωνα, είναι ότι έκαναν παπ το χρέας, ξέρω ποιος είναι, το έκαναν έτσι και το έκοβαν ψηλά. Μόνο ο άντρας είχε δικαίωμα να έχει τη φούρκα. Η γυναίκα είχαν όλες οι γυναίκες είχαν μόνο μαχαίρι. Έκοβαν τοπικά. Το μαχαίρι, άμα το προσέξετε, θα δείτε ότι το πίσω μέρος του μαχαιριού δεν είναι στρόγγυλο. Γιατί δεν μπαίνει στην παλάμη. Είναι εκτός παλάμης. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι όταν το κρατάς έτσι, είναι να μην σε πληγώνει εδώ, όχι εκεί. Ενώ το πυρούνι είναι εδώ. Άρα αυτό αμέσως αλλάζει μερικά πράγματα. Σαν συνάρτηση, το πυρούνι έχει διπλή καμπή. Άρα έχει σημείο inflection point. Καμπή. Ναι, σημείο καμπής. Γιατί το πυρούνι έχει σημείο καμπής? Α, μπε μπαμπλό του και σαυλό. Μπαμπλό του και σαυλό. Μπι, μπλό. Έχετε φάει. Ένας κόσμος ξέρει πόσες φορές έχετε χρησιμοποιήσει πυρούνι, δεν γίνεται. Το πυρούνι λοιπόν είναι φτιαγμένο με αυτόν τον τρόπο. Εδώ είναι το σημείο. Inflection point. Άρα, η ιδέα ποια είναι? Είναι ότι αυτό εδώ πρέπει να τρυπά, αυτό εδώ πρέπει να προστατεύει. Είναι αυτό που πρέπει να έχουμε συνεχώς σε μια ομάδα. Στην ομάδα, όταν λειτουργούμε μαζί, πρέπει να προστατεύουμε τους άλλους, αλλά να μπορούμε να τρυπήσουμε. Άμα είναι μόνο να τρυπήσουμε, θα τρυπήσει και την ομάδα. Αλλά πρέπει με την ομάδα να είσαι θετικός. Άμα κάνει λάθος, το διορθώνεις. Πρέπει όμως όταν θα πας με τον άλλο, παπ, να το γαντζώνεις. Τελείως δεν είσαι ομάδα. Είσαι τι? Ομάδα ψυχολογικής υποστήριξης, τίποτα άλλο. Η εξήγηση του πυρουνιού ήταν για να καταλάβουμε πώς πρέπει να είναι η ομάδα. Σωστά. Άρα μετά θα πεις αν η ομάδα είναι πυρούνι ή μαχαίρι. Άμα η ομάδα είναι μόνο μαχαίρι, τότε κοιτάζει μόνο το στόχο. Σε βάθος θα σε ικανονίσει. Άμα η ομάδα είναι η πυρούνι, τότε κοιτάξτε την προστασία της ομάδας. Η ομάδα πρέπει να επιζήσει του προβλήματος. Okay. Η παρέα δεν επιζεί. Okay. Εμείς τώρα χρειαζόμαστε ομάδες τέτοιου τύπου, δηλαδή μια ομάδα η οποία μπορεί να χειριστεί ένα πρόβλημα και ξαναέρχεται ξανά στην ομάδα με κάτι άλλο. Συμφωνούμε? Είναι η διαφορά του μαχητή με τον πολεμιστή. Προτιμάς να είσαι μαχητής ή πολεμιστής? Πρόσεξε, μην πεις κοτσάνα. Εξαρτάει τον περίπτωση. Όπο. Μείον ένα. Ξανά έχεις δεύτερη ευκαιρία. Βεβαίως πολεμιστής. Μπράβο, ρε. Θα σκεφτείτε. Φαίνεται ότι ήπιες τώρα και ότι πας καλύτερα, ρε. Βέβαια, πολεμιστής, γιατί θα κάνεις πολλές μάχες. Μαχητής μπορεί να πεθάνει στην τελευταία μάχη. Τελειώσαμε. Τάκ, έφυγες. Μαχητής, είσαι με τη μάχη. Ο πολεμιστής είναι με τον πόλεμο. Αλλά το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει ένας πολεμιστής είναι να επιζήσει τις μάχες. Ο μαχητής δεν έχει ανάγκη. Νομίζω ότι είναι το τέλος. Εντάξει. Εμείς τώρα εδώ χρειαζόμαστε πολεμιστές. Και όχι μαχητές. Οι μαχητές στο τέλος της μάχης μπορεί να είναι νεκροί. Εσύ άμα έχεις μια σούπερ ομάδα που σου έκανε μια σούπερ πώληση και μετά διαλύεται, δεν την κάνεις. Ωραία. Άρα η ομάδα με την έννοια του μαχητή είναι πιο πολύ της αρπαχτής. Μπορεί μερικές φορές να χρειαστεί. Εντάξει, θα φτιάξεις μια τεχνητή ομάδα για έναν ειδικό στόχο και μετά τη σβήνεις. Εντάξει, οκ. Okay. Εμείς χρειαζόμαστε ομάδες που θέλουν να ζήσουν.
Για να ζήσεις σε μια ομάδα, πρέπει να μην πεθαίνεις. Φαίνεται αστείο, αλλά έτσι πάει. Οι περισσότεροι από εμάς θέλουν να ζήσουν. Τελικά πεθαίνουν. Αυτοί που δεν θέλουν να πεθάνουν, ζουν. Το βλέπετε στις ειδικές μονάδες και ομάδες. Αν το σκεφτείτε ορθολογικά, να ξέρετε ότι όταν είστε στο πεζικό, πιστεύω μερικοί από εσάς να μην έκαναν πεζικό, γιατί θα πάθουν ένας... Α, Παναγία. Εντάξει, okay. Λοιπόν, διάρκεια ζωής του πεζικού σε φάση επίθεσης. Του πεζού. Ένας. Είμαστε του πεζικού... Δύο λεπτά. Δύο λεπτά. Okay. Μετά από πέντε λεπτά υπάρχουν μόνο ειδικές δυνάμεις. Όλοι έχουν, δεν έχουν αντέξει το σοκ. Αυτό τώρα, άμα το ξέρεις, ότι κάνεις μια ολόκληρη παιδεία, δύο, εκπαίδευση, δύο χρόνια, για να είσαι δύο λεπτά, εκεί πέρα μαθαίνεις και μερικά πράγματα από τις ειδικές μονάδες, γιατί λες, παιδιά, να πιάσουμε κανένα πεντά λεπτό, εντάξει. Ο άλλος, που είναι από την αρχή. Άρα, δίνω ένα παράδειγμα πάλι, για το θέμα της ανθεκτικότητας. Έχεις ένα αυγό, δεν έχεις τίποτα άλλο να φας. Θα φας το αυγό, το τσόφτι το τρως. Και βέβαια το τρως. Γιατί έχει ασβέστιο. Άρα μαθαίνεις να το μασουλάς μέχρι να γίνει σκόνη και το τρως. Όταν θα κάνεις λοιπόν ομάδα επιβίωσης, θα δεις ότι από τα πρώτα πράγματα που θα σου μπουν είναι θα το φας ομό και θα το φας και το τσόφλι. Άρα ομό το ξέρετε γιατί είναι ο Ράμπο και Ρόκι. Το τσόφλι δεν το έχετε δει πολύ συχνά, αλλά είναι αυτό που κάνουν. Ο πολεμιστής πρέπει να επιζεί του προβλήματος. Άρα πρέπει να λύνει πρόβλημα και μετά να έχει τη διάθεση να πάει στο επόμενο. Να ξαναπολεμήσει. Είναι όπως μετά... Όχι, να ξαναδώσει μάχη. Να όχι να ξαναπολεμήσει, γιατί συνεχίζει να πολεμά. Δεν ξανά πολεμά. Ένας πόλεμος. Αλλά όπως τα χάπια σου, εντάξει. Παίρνεις τα χάπια σου σε